Καλησπέρα, είμαι Αντώνης και 007 War, φοράω καπέλα επειδή τα μαλλιά μου είναι χάλια και το υλικό που ανεβάζω είναι παιχνίδια. Διασκεδάζω τον κόσμο τον οποίο με βλέπει. Με παιχνίδια παίζω, εντάξει, παιχνίδια παίζω. Μόνο παιχνίδια θα παίζω. Όχι, έχω κι άλλα κανάλια, αλλά παιχνίδια παίζω. Εδώ πέρα. Το θέμα μας είναι το σημερινό βίντεο, ότι βλέπετε τον τίτλο ότι κάνω clickbait. Τι είναι το clickbait για εσάς που μάθατε πριν 2-3 εβδομάδε αυτή τη λέξη ή το τι είναι γενικά το clickbait. Ας αρχίσουμε με το τι είναι το clickbait κανονικά. Έβλεπα πριν, έβλεπα αυτό εδώ το βίντεο. Έτσι, και ο τύπο στην ουσία, ο Jack Films, σου λέει: Πώ θα ήταν άμα έλεγε μια λέξη, π.χ. πεινάω. Σου λέει αυτό: Γράψτε μου πώ θα ήταν αυτή η λέξη όσον αφορά το clickbait. I have an eating disorder? Almost died of starvation. Απ' τη λέξη πεινούσα. Μπορεί ένα να κάνει vlog και να σου πει Αχ, πεινάω ρε παιδιά τώρα και δεν έχω τίποτα να φάω. Και μετά ο τίτλο να είναι Έχω ανορεξία. Πεθνά τη πεινά. Αυτό είναι το clickbait. Και γενικά θα έχω αυτό το link κάτω στην περιγραφή για να μπορείτε να καταλάβετε τι είναι ακριβώ το clickbait. Πατήστε το. 5 λεπτά είναι. Δεν είναι και πάρα πολλά, ε! Είναι. Τι θεωρείτε εσεί εδώ στην Ελλάδα που το μάθετε πριν λίγο καιρό. Clickbait. Θεωρείτε ένα βίντεο που δεν θα έχει δίπλα από τον τίτλο σε παρένθεση ή σε οτιδήποτε τι κάνει ή τι παίζει. Π.χ. παίζω ένα παιχνίδι, δεν θα έχει δίπλα τον τίτλο του παιχνιδιού. <Ρι> clickbait. Κάνω vlog και δεν λέω ότι είναι vlog ενώ είσαι σε vlog κανάλι. Clickbait. Γενικά θα πάρουμε τη φάση στο δικό μου κανάλι. Τι θεωρείτε clickbait, έτσι. Παίζω παιχνίδια στο δικό μου κανάλι. Δεν βάζω δίπλα από τον τίτλο το παιχνίδι που παίζω. Αλλά το βάζω κάτω στην περιγραφή για να το κατεβάσετε επίση και το YouTube κάποιε φορέ λέει από κάτω γι' αυτόν τον λόγο. Επειδή άρχισαν αυτά τα clickbait όπω τα λέτε εσεί, να δείχνει κάτω το παιχνίδι που παίζει, κάποιε φορέ άμα δεν είναι μεθυσμένο, έτσι. Θα σα δείξω κάποια βίντεό μου και θα σα πω διαφορετικού τρόπου που μπορούσα να κάνω κανονικό clickbait και όχι αυτό που έχω γράψει ακριβώ στον τίτλο του βίντεό μου. Λοιπόν, α αρχίσουμε από τότε που άρχισαν όλα αυτά πριν τρει εβδομάδε. Όταν έγινε αυτό το βίντεο που ανέβασε το 2J, ανέβασα το βίντεο χώρο πηδάμε φορτηγά. Πώ μπορούσα εγώ να σα παραπλανήσω με ένα κανονικό clickbait, Πώ θα μπορούσε να λεγόταν ο τίτλο, Με πήδηξαν φορτηγά. Ή στην επικότερη μάχη. Είναι το For Honor παιχνίδι <σορχονρ> που πολεμούσαμε πολεμούσε με τον Άξελ. Για να πάρω περισσότερε προβολέ από αυτέ που πήρα, θα μπορούσα να βάλω ο Άξελ κουρεύει τα μαλλιά του. Άμα χάσει. ή ο Άξελ κόβει το πουλί του. Άμα χάσει. Τέλο <Τελώς> πάντων. Πάμε στο Φίλε Σταμάτα. Πού, ο Φίλε Σταμάτα είναι ο ελληνικό τίτλο για το παιχνίδι. Το παιχνίδι λέγεται Dude Stop. Εγώ το έβαλα. Φίλε Σταμάτα. Και μου λένε ότι κάνω clickbait. Δεν είναι clickbait. Ε, 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 αγγλικά πρέπει να ξέρει. Και μετά μπορεί να κάνει τη μετάφραση. Και εικόνα ξέρω εγώ. Δεν δείχνω ότι παίζω κάτι. Έχω μια εικόνα που με έτσι. Που νομίζω ότι κολλάει πάρα πολύ με το βίντεο. Γιατί κάνω έτσι και λέει φίλε στα μάτα. Αλλά όχι, είναι clickbait επειδή δεν έβαλε το παιχνίδι από δίπλα. Τι θα βάζετε δηλαδή, φίλε στα μάτα, παρένθεση, dude, stop. <ΣΣΣΣΣΣΣ> Πώ θα μπορούσα να ονομάσω τον τίτλο φίλε σταμάτα μάτα. Πώ θα μπορούσα να το ονομάσω torre, για παιδιά, το, το τίτλο φίλε στα μάτα. Για γράψτε μου εσεί. Έπαιξα ξύλο με τον φίλο μου. Ενώ δεν γίνεται κάτι τέτοιο στο βίντεο, οτιδήποτε που θα παραπλανήσει κάποιον να πατήσει κλικ, οτιδήποτε που να είναι άσχετο με το, με το βίντεο. Το, το, βίντεο του φίλε σταμάτα ήταν στην ουσία ότι τρολάρε το ίδιο το παιχνίδι στο βίντεο με το Troll Face Quest. Έβαλα την εικόνα του παιχνιδιού και έβαλα το ρολάρο. Το τρόλαρα γενικά και έκανα αντιφάσει πώ θα ήμουν σαν YouTuber άμα απλά δεν είχα ενέργεια. Πώ θα μπορούσα εγώ να ονομάσω αυτό το βίντεο για να πάρω παραπάνω προβολέ. Σταματάω να μαστείω. Σταματάω τα, τα κομικά. Γίνομαι σοβαρό. Μπορεί κάτι τέτοιο να βάζει για να παραπάνω likes και clicks και views και subs και αελεφτά. Μπορούσα να το κάνω άντα. Δεν είναι ότι δεν έχω ιδέε για τα clickbait. Έχω ιδέε για τα clickbait. Απλά δεν το κάνω. Μέσω από αυτό το βίντεο τώρα πρέπει εσύ να έχει φύγει για να καταλάβει τι είναι ακριβώ το clickbait. Δεν ξέρω αν το καταφέρνω σωστά. Επειδή δεν είμαι καλό στο να εξηγώ πράγματα πιστεύω. Αλλά γι' αυτό έπιασα και αυτή τη φάση. Πώ θα μπορούσα εγώ να κάνω clickbait από τα clickbait που θεωρείτε εσεί clickbait. Ενώ δεν είναι clickbait επειδή υπάρχουν χειρότερα clickbait. Τώρα σα μπέρε θα το ξέρω, ναι, το ξέρω. Πάμε στο Αρχαίο Πόλεμο. Που είναι πάλι ο τίτλο του παιχνιδιού στα ελληνικά. Πώ θα μπορούσα εγώ να, βάλω, να πάρω παραπάνω προβολέ. Πόλεμο με το j uh... 200.000 προβολέ! Πού είναι το 2J στο βίντεο, Αντώνι, δεν υπάρχει το 2J στο βίντεο. Τι εννοεί πόλεμο με το 2J. Αυτό ακριβώ δεν υπάρχει. Αυτό είναι clickbait. Όταν βάζω εγώ αρχαίο πόλεμο και, το... και γίνεται ένα αρχαίο πόλεμο και το παιχνίδι λέγεται Ancient Warfare, Γίνεται αυτό το πράγμα που λέει εικόνα. Τίτλο. Ποιον θα καλέσει. Παίζω ένα παιχνίδι που είναι σε φάση Ghostbusters, έτσι. Σπονιέλα, ρε. Στο βίντεο που παίζω εκεί πέρα, συγγνώμη δεν με το είδατε, πεθαίνει ο σκύλο. Πώ θα μπορούσα εγώ να πάρω παραπάνω, προβολέ από αυτό το βίντεο. <σκύνω> Πέθανε ο σκύλο μου! <σκύνω> Κλικ για να μάθετε! <σκύνω> να έχω το σοβαμπή να κλαίω, ξέρω εγώ. Κλικ. Παραπάνω προβολέ. Ο τρολό με το φλόκο Μπορούσα να βάλω. Κάει και ζωντανό. Το μικρότερο βίντεο. Τον έχω μικρό! Όχι ρε φίλε, τέσσερα λεπτά και τον έχω μικρό, όχι. Είμαι μπερδεμένο. Ήθελα να φτιάξω ένα θαμπνέι, αλλά δεν προλάβαινα επειδή ήταν τα καναβάλια, καθαρή Δευτέρα και. και δεν προλάβαινα. Γύρισε σπίτι 3 η ώρα και έπρεπε να κάνω edit και κοιμήθηκα πέντε και πρέπει να ξυπνήσω οχτώ η ώρα, ξέρω εγώ. Και, 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 απλά μου φάνηκε ωραίο. Να βάλω αυτή την εικόνα αυτό εδώ. Τώρα που είδαμε λίγο τα βίντεο μου τι θα μπορούσε να ήταν παραπάνω clickbait από ό,τι αυτά. Εμένα η φάση μου σαν Αντώνης ποια είναι. Δεν θα βάλω τίτλο ή thumbnail που θα θεωρήσω να πάρει παραπάνω, κλίξει, προβολέ. Θα βάλω τίτλο και θα ναι, πνέλ λοιπόν, που θεωρώ εγώ ότι φαίνεται ωραίο. Θα μου άρεσε εγώ να βλέπα ένα βίντεο έτσι και να το πατούσα, ξέρω εγώ. Καταλάβατε τι, εννοώ. Ίσως δεν καταλαβαίνετε, επειδή κι εγώ όπω σα είπα δεν έχει εγώ καλά, αλλά μου αρέσει να βάζω τέτοια thumbnail, μου αρέσει να βάζω τέτοιου τίτλου. Μ' αρέσει αυτό, μου αρέσει εκείνο. Επίση, δεν είναι ότι δεν έβαζα ποτέ τα παιχνίδια στου τίτλου. <laughs> τα βάζα. Τι εννοεί ότι τα βάζα. <laughs> τι εννοεί ότι κάνω YouTube εδώ και <laughs> από το 2009, από το 2008, που άνοιξε το ελληνικό κανάλι αυτό εδώ το 12. Τι εννοεί ότι το κάνω τόσο καιρό αυτό και ξέρω πράγματα. Όχι, δεν ξέρω, Αντώνη, το είπε ο Καλά, συγγνώμη. Παλιά. <laughs> 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 έβαζα τον τίτλο του παιχνίδιου από δίπλα και πάλι έπαιρνα ερωτήσεις που λέγανε ποιο παιχνίδι παίζει σε παρακαλώ πες μου και είναι ακριβώς από δίπλα σε παρένθεση γιατί σταμάτησα να βάζω τα παιχνίδια δίπλα από τους τίτλους και το γράφω από δίπλα, αν και με ρωτά ακόμα ποιο παιχνίδι είναι, απλά θα το βάζω κάτω στην περιγραφή με ένα link για να το κατεβάσει. Δεν θα έχει διαφορά. Δεν βλέπει κανεί την περιγραφή, Αντώνη να τη μάθετε η περιγραφή. Είναι το πιο σημαντικότερο πράγμα σε ένα βίντεο μετά όταν τελειώνει οτιδήποτε. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα η περιγραφή, φίλε μου. Δεν θέλω να βάζω πλέον το παιχνίδι δίπλα τον τίτλο επειδή είχα ένα παλιό γεγονό που δεν μου άρεσε να το βλέπω. Δεν θα το βάλω. Επειδή έτσι θέλω, επειδή αυτό είναι το κανάλι μου. Άμα δεν σου αρέσει, δεν σου αρέσει. Κάνε un sub, κάνε un like, κάνε un view. Δεν μπορεί να κάνει un view, γιατί το λέτε. <laughs> Στο κανάλι μου προσπαθώ να ανεβάζω παιχνίδια που δεν το έχει δει. Θα παίξω κλασικά παιχνίδια για να πατήσει κάποιο να το δει. Θα παίξω παιχνίδια που δεν τα έχει δει. Χαζούλικα παιχνίδια είναι τα παιχνίδια που θέλω να δείχνω τώρα αυτή τη στιγμή σαν Αντώνης. Μπορεί κάποια στιγμή να αλλάξει αυτό. Μπορεί κάποια στιγμή να θέλω να κάνω μόνο GTA. Είναι αναλόγω την όρεξη που έχει ένα YouTuber να κάνει αυτή τη στιγμή. Εγώ τον τελευταίο καιρό θέλω να παίζω ράντομα αστεία χαζά παιχνιδάκια για να σα κάνω να διασκεδάζετε. Και παίρνω πάρα πολλά σχόλια που μου λένε Τι μαλακίε παίζει, παίξε GTA. GTA το έχει δει από παντού. Γιατί να θε να δει και GTA από μένα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα φεύγει μεν το θέμα το clickbait, αλλά. Και γενικά στο κανάλι μου υπάρχει ένα χαζό χιούμορ ή. Γενικά στα βίντεο μου τρολάρω πάρα πολλά πράγματα. ποιοι, α κάτσε να πάει το βίντεο 10 λεπτά όταν πάει το βίντεο 10 λεπτά, βγάζει παραπάνω λεφτά τέλο πάντων, εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει το βίντεο να πάει 10 λεπτά ή οτιδήποτε. Και καλά είναι reference, άμα πάει το βίντεο 10 λεπτά θα βγάλει παραπάνω. Το κάνω γιατί έτσι, έτσι, έτσι είναι ο χαρακτήρα μου, αυτά μου βγαίνουν να λέω. Εδώ παίξω τον ψεύτικο για να μην μου πει εσύ αυτό και εκείνο. Μπορώ να παίξω τον ψεύτικο για να μου λε καλύτερα πράγματα από ότι όταν είμαι αληθινό. Αλλά θα έχει νόημα να λέω εγώ ψέματα για να ακούω καλύτερα λόγια από το να είμαι αληθινό. Όχι, φίλε μου. Το ξέρω ότι η αλήθεια ίσω πονάει. Αλλά η αλήθεια είναι η καλύτερη από την... να λες ψέματα. Εντάξει, ταξί. Τέλο πάντων, ίσω ξέφεγα και από το θέμα clickbait. Είναι βαρετό από εκεί που φύγαμε από την αντιγραφή. Πήγαμε το clickbait. Θα φύγει το clickbait, θα έρθει κάτι άλλο, αλλά. Είναι κουραστικό αυτό το πράγμα. Κουράζει, δεν κουράζει να το γράψει. Κουράζει. Απλά γράψε κάτι άλλο. Αν να γράψει κάτι, γράψε κάτι καλό ή κάτι κακό. Μην αφήνει 100 dislikes που αφήνετε σε μένα 100 dislikes. Αφήστε κάτι που θα με κάνει να αλλάξω αυτό που δεν σα αρέσει. Γράψτε σχόλιο. Άμα κάνεις 100 dislike επειδή έτσι, επειδή κάνει 100 dislike επειδή εγώ είπα το Battlefield που λέει καλύτερα από τον Call of Duty, επίτηδες, για να δω την φάση και πήρα 200 κοντά dislikes επειδή είπα αυτό το πράγμα. Πολλά dislikes μπορεί να είναι ηλίθι λόγοι. Πλέον clickbait ή δεν κάνει Minecraft. Δεν 100 πιθανότητα μη σου άρεσε το παιχνίδι, άλλε 100% πιθανότητε ξέρω εγώ επειδή, δεν, επειδή κάνω clickbait ή, παίζω, ή, δεν παίζω Minecraft. Αυτό είναι τα dislikes του YouTube και τα σχόλια. Θέλω να βλέπω τι αρέσει στον κόσμο ή τι δεν αρέσει στον κόσμο. Αλλά δεν μπορώ να το δω αυτό το πράγμα. Γιατί δεν δουλεύει έτσι. Dislike θα πάρει αν πει τη γνώμη σου. Επειδή όλο δεν σέβεται τη γνώμη σου. Επειδή το λέει αυτό, πιστεύει ότι θα είναι το σωστό. Και δεν θεωρώ κι εγώ ότι λέω κάποια πράγματα ότι είναι σωστό. Αλλά είναι άποψη κάποιου. Σεβάσου το. Ά, το δίκιο. Εσύ πού το ξέρει ότι έχει δίκιο. Πού το ξέρει, ε. Απέσου, ε, πού το ξέρει ότι έχει δίκιο, εσύ. Όταν μιλάω, μιλάω, εντάξει. Σκέψου αυτό που είδε. Επεξεργάσου το μόνο σου. Αυτό είναι το θέμα. Μη σου πω εγώ το Battlefield είναι καλύτερο από το Call of Duty και μου πει. Συμφωνώ. Όχι, αυτά ήταν 200 dislikes. Αν και έκαναν dislikes αυτόν τον λόγο που το έκανε επίτηδε, καλά έκαναν. Επειδή έκαναν στην άποψή του και πίστευαν ότι το Call of Duty ήταν καλύτερο από το Battlefield. Το έκανε επίτηδε για πολλού λόγου. Και έμαθα κάποια πράγματα από αυτό. Κάποιοι έχουν μια άποψη, την κρατάνε. Κάποιοι θα συμφωνήσουν ότι ο Αντώνη είπε το Γκολφιούτι, χάλια προς εσά το Battlefield. Κάποιοι θα κρατήσουν όχι, αν και το είπε dislike, ή μπορεί όχι dislike, εγώ θα κρατήσω. Εμένα μου αρέσει το γκολφιούτι. Ήμουν ο Αντώνη. Παίζω χαζά παιχνίδια για διασκέδαση, να διασκεδάζω εσάς και αυτό θα κάνω. Το κανάλι μου ίσως δεν ανεβαίνει τόσο γρήγορα επειδή κάνω κάτι διαφορετικό και ο κόσμο θέλει να βλέπει όλα τα ίδια πράγματα. Σαν Αντώνης θα συνεχίσω να κάνω αυτό που θέλω να κάνω εγώ. Και όχι αυτό που πουλάει. έχω δει τη σχόλια, κάνε Minecraft, θα πετύχει, θα πάρει παραπάνω την δεν με νοιάζει. Αν μου δεν θέλω να παίξω, δεν θα παίξω. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ελέξει τα άλλα μου βίντεο, με ενδιαφέρεστε. Προσπαθώ να το παίξω αστείο, ίσω και δεν είμαι. Αλλά ναι, θα το πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Συγγνώμη που σα κούρασα. Πε να σα κούρασα τώρα. Αλλά δεν πειράζει. Δεν είμαι ο παπά σα. Είμαι η μαμά σα. Ξέρω ότι αυτό το υλικό πουλάει αντί για άλλο υλικό, για πιο entertaining υλικό ή οτιδήποτε. Αλλά σε παρακαλώ μην κάνεις subscribe για αυτό το βίντεο. Τσέκα και τα άλλα μου βίντεο και κάνεις subscribe άμα σου άρεσε κάτι από το άλλο μου υλικό. Δεν θα μιλήσω σε μια κάμερα και θα πάρω εγγραφέ. Θέλω να δει αυτό που πραγματικά κάνω. Για να πάρω εγγραφέ. Κάντο σε παρακαλώ. Είδε αυτό το βίντεο, έλεγξε και λίγο από τα άλλα που κάνω.